Λοιπόν, έχουμε μαζί μας τον κύριο Δημήτρη Χατζηκίδη, τον επικεφαλής της γυναικείας ομάδας Χάντμπολ του ΠΑΟΚ. Μια ομάδα που και χθες χάρισε και χαρά και περηφάνεια στον κόσμο του ΠΑΟΚ. Πάρα πολλοί κάθισαν να δουν τελικό και νομίζω ότι τους άρεσε αυτό που είδανε και ο αγώνας και η κατάκτηση και τα πανηγύρια. Γενικότερα, μια ομάδα στο γυναικείο Χάντμπολ που τίνει να κάνει τη δική της αυτοκρατορία. Έτσι είναι, κύριε Χατζηκίδη, καλησπέρα. Καλησπέρα σε όλους σας. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Είστε καλά? Έτσι όπως τα λέτε είναι, θα συμφωνήσω, δεν μπορώ να κάνω και κάτι άλλο. Είναι, μας χαρίζει ωραία στιγμές η ομάδα και το κάνει με πολύ εμφαντικό τρόπο κάθε χρονιά. Με double, με κύπελα, μακάρι να πάει και το πρωτάθλημα φέτος. Δείχνει να είναι μια κλάση πάνω από όλους τους υπόλοιπους. Πραγματικά ο coach μαζί με τις παίκτρες έχουν κάνει ένα σύνολο που χαίρεσαι να το βλέπεις. Είναι μια γροθιά η ομάδα. Κερδίζει συνεχώς, κερδίζει τρόπαια, φέρνει διακρίσεις και είναι αυτό που είπα, χτίζει σιγά σιγά τη δική της αυτοκρατορία που μακάρι να συνεχιστεί για πολλά πολλά χρόνια, να είστε γεροί όλοι και εσείς και οι παίκτριες και ο κόσμος που έχετε και δικούς σας φιλάθλους έχετε πλέον στο χάντμπολ και των ανδρών και των γυναικών, που είναι πιο κοντά από τους υπόλοιπους που για τους ΑΒ λόγους βλέπουν μόνο τα τελευταία μάτσα, αλλά έχει και κόσμο που βλέπει από το πρώτο μάτς, κύριε Χατζηκίδη, της ομάδας σας. Έτσι ακριβώς. Υπάρχουμε κοινό το οποίο μας στηρίζει να είναι καλά οι φιλαθλοί μας και στο ανδρικό χάντμπολ και στο γυναικείο, σε όλα τα παιχνίδια, ακόμα και σε αυτά που είναι λάσονος σημασίας, είναι παρόντες και μας στηρίζουν ψυχολογικά και όχι μόνο. Έχουμε 2-3 μηνύματα και νωρίτερα ότι είναι μια μεγάλη υπόθεση στον Κορυδαλό, στον Πειραιά, μέσα να ακούγεται ο ύμνος του ΠΑΟΚ από τα μεγάφωνα. Δεν ξέρω αν το νιώσετε εκείνη την ώρα. Είναι κάτι κι αυτό. Πιστεύετε ότι είναι τυχαία αυτό? Φαντάζομαι πως όχι. Έτσι ακριβώς έγινε. Υπήρξε ένα πλάνο το οποίο εφαρμόστηκε και εκεί πέρα με απόλυτη επιτυχία. Έτσι πρέπει οι ομάδες να έχουν πλάνο για το παραμικρό, από την αρχή μέχρι το τέλος και για κάθε λεπτομέρεια νομίζω. Πάντως για να πάμε στο χθεσινό τελικό, κύριε Χατζηκίδη, ήταν ένα μάτς δύσκολο. Από μια ομάδα που ήταν και ανταγωνιστική και ζόρισε τον ΠΑΟΚ. Ήταν ένας τελικός στο νήμα μέχρι κάποιο σημείο, μέχρι ο ΠΑΟΚ να πάρει έτσι τη διαφορά που έπρεπε και να διατηρήσει μέχρι το τέλος. Ήταν πάντως νομίζω ένας ωραίος τελικός για το γυναικείο χάντμπολ και για το άθλημα γενικότερα. Έτσι όπως το λέτε είναι, πραγματικά ήταν ένας τελικός που είχε την αρχή ως και το τελευταίο λεπτό μεγάλο ενδιαφέρον. Η ομάδα μας φυσικά μπορεί να ήταν το μεγάλο φαβορί, αλλά όπως γνωρίζετε σε έναν αγώνα, ειδικά στην οκτάδα αγωνία σε τελικό κυπέλλου, είναι ανοιχτά όλα τα αποτελέσματα, ιδίως όταν και ο αντίπαλος είναι ένα αξιόμαχο σύνολο και έχει πολλές φιλοδοξίες για να κερδίσει, ειδικά σε ένα τελικό, τον πρώτο, τον πρωταθλητή, τον ταμπλού. Το κίνητρο είναι μεγάλο για τον αντίπαλο. Φυσικά όμως και για μας το κίνητρο είναι τεράστιο, θέλουμε συνεχώς να εμπλουτίζουμε την τροπαιοθήκη μας και με τη στήριξη των φιλάθλων μας εξ αποστάσεως θα μπορέσω να πω, αλλά είχαμε πάρα πολύ μεγάλη στήριξη μέσω των social media, ξέραμε ότι μας παρακολουθούν και μας στηρίζουν και των ανθρώπων φυσικά που είναι γνωστό ποιοι είναι, θα τους αναφέρω αργότερα αν θέλετε. Την επιμονή και το μεθοδικό πλάνο που έχουμε ειδικά τα τελευταία 3 χρόνια και την ασταμάτητη δουλειά πάνω στο αγωνιστικό κομμάτι. Δεν υπάρχει περίπτωση μέχρι και το τελευταίο λεπτό, ακόμα και αν στραβώνουν πράγματα, όπως αν προσέξατε χθες οι τερματοφυλακές μας, δεν ήταν σε καλή μέρα. Όντως, ναι. Καμία ομάδα δεν θα κέρδιζε τελικό με τέτοια απόδοση τερματοφυλάκων όπως ήταν η χθεσινή δική μας. Άρα τα αυτά όμως, εμείς βρήκαμε τον τρόπο και το καταφέραμε. Σε ποια πρόσωπα αναφέρεστε, κύριε Χατζηκίδη? Στον Ιβάν Σαββίδη, στον Θανάση Καταρή και στον Αντώνη Τζαλόπουλο. Θέλετε να μας πείτε την προσφορά του καθενός ξεχωριστά στη δημιουργία αυτής της... Είναι γνωστά, έχω τοποθετηθεί πάρα πολλές φορές. Θα το κάνω άλλη μια φορά. Εννοείται, ο κύριος Σαββίδης είναι ο αναγεννητής μας σε όλο το σύλλογο, είναι ο διαφυσβήτως ηγέτης του συλλόγου μας και είναι γνωστό ότι είναι αγαπημένο το άθλημα το γυναικείο χάντμπολ, έχει και την ομάδα της Ροστόφ την οποία καθοδηγεί πανευρωπαϊκά καταξιωμένο σύλλογο.
Οπότε από την έλευσή του στον ΠΑΟΚ και την επαφή που είχαμε μαζί του, στηρίζει πάρα πολύ το τμήμα μας. Οπότε ένα μεγάλο κομμάτι οικονομικό κλπ. Και η ευρωπαϊκή πορεία της ομάδας, το οικονομικό σκέλος κλπ. Οφείλεται στον ηγέτη του συλλόγου μας, τον Ιβάν Σαββίδ. Φυσικά ο πρόεδρος του Ρασιτέχνη, ένα την πρώτη μέρα που στηρίζει πάρα πολύ το γυναικείο χάντμπολ του ΠΑΟ και είναι δίπλα μας σε ό,τι και αν χρειαστούμε. Και ένας πολύ μεγάλος χορηγός και άνθρωπος με κεφαλαία γράμματα που αγαπάει την ομάδα και στηρίζει κλπ. Είναι ο Αντώνης Τσαλόπουλος εδώ και πολλά χρόνια. Όλοι αυτοί, όπως καταλαβαίνετε, δημιουργούν ένα εκρηκτικό κοκτέιλ για και ισχύει υπέρ ημών και να κερδίζουμε τους τίτλους. Υπάρχει η προοπτική, η δυνατότητα, γιατί διάθεση και όρεξη ξέρω ότι έχετε και εσείς και όλοι, να κάνει ο ΠΑΟΚ κάτι ξεχωριστό σε ευρωπαϊκό επίπεδο? Θα σας απαντήσω άμεσα. Υπάρχει η τεχνογνωσία, η δυνατότητα, η διάθεση. Θα εξαρτηθεί αν καταφέρουμε να, και αν είναι σωστό αυτή την εποχή, να έχουμε λίγο μεγαλύτερο μπάτζετ για να διεκδικήσουμε το ευρωπαϊκό τρόπο που μπορούμε να το κατακτήσουμε. Χρειάζεται οικονομική υπέρβαση, φαντάζομαι. Χρειάζεται, αλλά όχι σε εξαιρετικά μεγάλο βαθμό. Δεν έχει ληφθεί κάποια απόφαση σε τέτοιο επίπεδο? Όχι, όχι. Αυτό θα το αποφασίσει ο σύλλογος μας, εάν και πόσον κρίνουμε ότι μπορούμε να το κάνουμε, και φυσικά το εγκρίνει πρώτα απ' όλα ο κύριος Σαββίδης. Με το πρωτάθλημα. Με το πρωτάθλημα, τι γίνεται, κύριε Χαζεκίδη, πού βρισκόμαστε? Δώστε μας λίγο, γιατί δεν ξέρω, υπάρχει μπέρδεμα, δεν υπάρχει, πότε θα ξεκινήσει? Τι συμβαίνει, πού είναι ο ΠΑΟΚ, λίγο μου δώσε μας μια εικόνα, γιατί είναι και αυτό πολύ παθο φέτος, το γυναικείο πρωτάθλημα στο χάντμπολ. Είναι. Ξεκινάει από το Σαββατοκύριακο. Οι τρεις πρώτες, επειδή ήταν σε τρεις ομίλους το γυναικείο πρωτάθλημα φέτος λόγω της πανδημίας, ο ΠΑΟΚ ανήκε στο δεύτερο ομίλο. Οι πρωταθλητές των ομίλων, ο ΠΑΟΚ στον ομιλό μας, η Βέρεια στον ομιλό της και η Νέα Ιωνία στον ομιλό του Νότου, θα κάνουν ένα μήνυμα πρωτάθλημα μεταξύ τους. Και οι δύο πρώτοι, μέσα έξω δηλαδή, εμείς θα παίξουμε με Βέρεια και Ιωνία. Και οι δύο πρώτοι θα παίξουν τον τελικό πρωταθλήματος στις δύο νίκες. Μάλιστα. Θα δούμε νομίζω παιχνίδια με ενδιαφέρον. Καλή επιτυχία στα κορίτσια. Θα είναι πολύ μεγάλη επιτυχία και φέτος να έρθει το ντάμπλο στο σύλλογο. Να σας κάνω λίγο μια ερώτηση και για τους άνδρες, γιατί πολλοί κόσμοι επίσης ενδιαφέρονται για την ανδρική ομάδα, που φέτος νομίζω τα πηγαίνει καλύτερα από πέρσι, όπου έχει αλλάξει λίγο και η φιλοσοφία στο ανδρικό τμήμα, με νέα παιδιά του συλλόγου, χωρίς πολύ μεγάλο μπάτζετ, είναι η αλήθεια. Αλλά φέτος μέχρι τώρα τουλάχιστον δείχνει να πηγαίνει καλά. Δεν ξέρω αν ήταν μέσα στις προσδοκίες σας, αν έχει ξεπεράσει, αν περιμένατε κάτι άλλο για την ανδρική ομάδα. Κοιτάξτε, η ανδρική μας ομάδα είναι αίτητη μέχρι στιγμής. Νομίζω ότι αυτό τα λέει όλα. Ότι έχει δώσει 15-16 αγώνες, αν δεν κάνω λάθος, και έχει μόνο μία ισοπαλία. Βέβαια δεν έχει παίξει με την ΑΕΚ και το Διομίδη, αλλά η ΑΕΚ είναι το Θεσσαλονίκη το φαβόρι, το ανδρικό χάντμπολ, είναι γνωστό αυτό. Το Σάββατο παίζει και τον ευρωπαϊκό της τελικό, τον πρώτο. Από την άλλη μεριά όμως, εμείς φτιάξαμε ένα καινούργιο σύνολο με σκοπό να τερματίσουμε πρώτοι και αίτητοι στο βόρειο όμιλο, όπως το πράγμα που έχουμε καταφέρει ήδη, και να διεκδικήσουμε τις πιθανότητες που έχουμε να πάμε όσο ψηλότερα γίνεται. Από ό,τι φαίνεται, θα είμαστε και στο Final Four του Κυπέλλου, έτσι, αντρών, αλλά
Έχουμε και αρκετές πιθανότητες στο φίλο πρωτάθλημα των ανδρών να φτάσουμε στον τελικό. Και στον τελικό θα κάνουμε το καλύτερο δυνατό. Δεν ήταν η ομάδα τελευταία χρονιά στους τελικούς, ούτε σε τριάδες και τετράδες. Είναι ένα βήμα προόδου. Δεν λέμε ότι έγινε κάτι το τρομακτικά αναπτυξιακό, αλλά αυτή τη χρονιά ήταν το καλύτερο δυνατό και είναι αρκετά ευχαριστημένος από το τμήμα των ανδρών. Ναι, υπάρχει μια διακοπή από τίτλους, γιατί και η ομάδα χάρμπουλ των ανδρών έδωσε τα προηγούμενα χρόνια πολλές χαρές. Αλλά νομίζω ότι αυτό που είπα, ότι σε σχέση με πέρσι αρχίζει η ομάδα και δένει και φαίνεται κάτι στον ορίζοντα. Μακάρι να συνεχίσετε όλοι σας και ο ερασιτέχνης σε αυτόν τον δρόμο, γιατί υπάρχει πολλοί κόσμος που αγαπάει πάρα πολύ και την ομάδα χάρμπουλ των ανδρών. Γενικότερα είναι ευχάριστο που τα τελευταία χρόνια πολλές επιτυχίες, κύριε Χασακίδη, και στο γυναικείο βόλεϊ τα τελευταία χρόνια, και στο, φυσικά στο ανδρικό βόλεϊ, και στο χάντμπολ, και στο γυναικείο ποδόσφαιρο. Δυναμώνει ο σύλλογος σε όλα τα επίπεδα. Και αυξάνεται ο κόσμος που παρακολουθεί και αγωνιά πότε είναι ο τελικός των γυναικών, τι γίνεται με το βόλεϊ. Ανακοινώσει ακόμα και τους συνδέσμους για το βόλεϊ, παράδειγμα φέρνω. Δείγμα το ότι ο κόσμος νοιάζεται. Και δεν έχετε κάθε ομάδα 10-20 φίλους που απλά ασχολούνται με το κάθε τμήμα. Είναι πολύ σημαντικό. Νομίζω ότι τα τελευταία δεκαετία έχουν γίνει πολλά βήματα πρόοδου στο σύλλογο. Στο κομμάτι αυτό του ερασιτεχνικού αθλητισμού του λεγόμενου. Είναι πραγματικά ισχύει αυτό που λέτε και είναι ιδιαίτερα ευχάριστο. Και αυτό αποδεικνύεται και από την επισκεψιμότητα των αγώνων. Γιατί που ξέρετε, στον ερασιτέχνη φέτος έγινε κάτι πρωτοποριακό. Στο κανάλι του ερασιτέχνη μεταδίδει όλους τους αγώνες όλων των τμήματων μας εντός έδρας και πολλές φορές και εκτός έδρας με την αδειοδότηση των αντιπάλων μας. Οπότε, αν δείτε το νούμερο, νομίζω είναι εντυπωσιακό. Είναι περίπου 70-80.000 φίλοι του συλλόγου μας που θα ακολουθήσει τα τμήματά μας εν μέσω πανδημίας. Οπότε, σε κάθε κομμάτι, και στο επικοινωνιακό και στο οργανωτικό, θεωρώ ότι ενισχυόμαστε και πάμε προς το καλύτερο. Μακάρι να έρθουν και άλλες επιτυχίες. Είπαμε και για το πρωτάθλημα και για τους άντρες. Με το μπάσκετ, είστε κοντά, με το μπάσκετ. Έχει αγώνα σήμα σημαντικό. Ναι, ναι. Εντάξει, όλοι οι παοξίδες για πολλά χρόνια ήμασταν με το μπάσκετ κοντά, όταν το ποδόσφαιρο παλαιότερα δεν πήγαινε καλά, αν θυμάστε, και ήταν η κορονίδα του συλλόγου μας τότε. Οπότε το πονάμε. Σίγουρα και ευχόμαστε και στην καρδιά μας κάθε επιτυχία σήμερα στον αγώνα με την ΑΕΚ και την ευχόμαστε την νίκη και το συζητάμε. Και θα το παρακολουθήσουμε με μεγάλη διάθεση. Τα συγχαρητήρια πάντως που πήρατε και εσείς και τα κορίτσια και όλοι οι άνθρωποι της ομάδας από όλο τον ΠΑΟΚ ήταν πάρα πολλά. Μακάρι να συνεχίσετε έτσι. Καλή επιτυχία και στο πρωτάθλημα. Εμείς χαρήκαμε που σας είχαμε στη φούλη επίθεση στο Λίπερο. Το θερμά συγχαρητήρια στα κορίτσια μας που ήταν ψυχάρες και στο προπονητικό μας team. Και να είστε σίγουροι ότι θα συνεχίσουμε έτσι και ακόμα καλύτερα. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλό μεσημέρι.